Θεσσαλονίκη. Είναι όμορφη η μέρα, αλλά πιο καλή μαζί μου το βράδυ. Όταν όμως ξημερώσει, όλοι θα μου λένε να ξεχάσω. Αυτό θα έλεγα κι εγώ, λογικά. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν το λέω, γιατί δεν το κάνω. Φοβάμαι. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω. Όλοι, εκτός από τη λογική μου. Πόσο ωραία είναι εδώ. Έχω πιει λίγο, Κάτι έχω καταλάβει. Σε μερικά χρόνια θα είσαι εκεί έξω από τους πρώτους. Γιατί το λες αυτό? Δεν είμαι καν βέβαιος ότι μπορώ. Τι λες ρε Αντώνη? Αν το λες εσύ αυτό, τι να πούμε εμείς? Γιατί? Τι έχω εγώ που δεν έχεις εσύ? Πιες λίγο. Θέλω να σε φιλήσω. Σε δύο την κάνουμε. Άραξε, μαλάκα, θα αργήσουν όλοι. Ωραία, τον πίνω και φεύγουμε, ρε. Ναι. Πού μου πες θα πάμε αύριο? Σε μια ομιλία. Άντε, για... πάμε. Ήρθα σήμερα εδώ να μιλήσουμε για το φόβο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο φόβος είναι ένα πολύ βασικό συνέστημα, ένα πολύ απλό συνέστημα. Αλλά όπως όλα τα απλά πράγματα, πολύπλοκο. Έχει δύο κόρες. Η μία είναι η απραξία. Σε πανικοβάλλει, σε αποπροσανατολίζει και σου οδηγεί στο θάνατο. Και το αντίθετο της, τη δράση. Η δράση σε βοηθάει να ξεφύγεις από καταστάσεις που έχεις εγκλωβιστεί. Αλλά μπορεί να σου οδηγήσει με το κεφάλι στον τοίχο. Παφ! Σκεφτείτε μια στιγμή στη ζωή σας που έχετε νιώσει φόβο. Γιατί?
κάτι με αποφεύγει. Ναι, όντως αποφεύγω. Άλλο τον έκανα. Ο φόβος μας εμποδίζει από το να ζήσουμε και μαλακίες. Εγώ όταν είμαι μαζί σου, Γρηγόρη, δεν φοβάμαι τίποτα. Μην το γελάτε. Φανταστείτε πώς θα ήταν να φοβόμασταν. Γιατί ρε Αντώνη, εσύ τι φοβάσαι? Φοβάμαι να κάνω bungee jumping. Εντάξει, λογικό είναι. Αυτό και εγώ το φοβάμαι. Ναι, λογικό. Αλλά μαλακία. Πάμε να πηδήξουμε, ρε. Να δούμε τι θα αλλάξει. Κάτσε λίγο. Αυτό είναι για σένα. Το κρατούσα πολύ καιρό. Σε ευχαριστώ. Πρέπει κάποτε όμως να τελειώσει όλο αυτό. Δεν νομίζεις? Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος. Πρέπει. Τι λες πάλι? Κοίτα, έχεις νιώσει ποτέ ότι... Αντώνη, τι κάνεις εδώ? Απλώς περνούσα. Καλά είμαι εσύ? Ναι, μια χαρά. Πάω μια βόλτα. Πάμε μαζί. Άστο, πρέπει να πάω... Ταξίδι. Τι λες? Με το χάρτη στο χέρι. Δεν είναι δικός μου. Τον έχω από το Σεπτέμβρη. Τον πήρα γιατί μου είχε πει ότι... Βελιγράδι. Θέλει να πάει στο Βελιγράδι. Ακόμα θέλω. Γεια. Πρέπει να είμαστε στις φοιτητές. Αντώνης. Η Όλη. Στη σχολή πας? Mm-hmm. Πάμε. Από εδώ είναι πιο κοντά. Όντως. Ναι, έλα. Φοβάσαι? Thank you.
Thank you.